Με αργά αλλά σταθερά βήματα προχωρούν οι εργασίες ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου Χανίων. Από τις αρχές Μαρτίου παραμένει κλειστός για τους επισκέπτες και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες από σήμερα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου Μιχαλή Τσουπάκη, αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται φυτοτεχνικές εργασίες. Οι εργασίες στον κήπο προχωράνε κανονικά. Εάν είδατε, δουλεύανε μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο δουλεύανε κανονικά, ολοκληρώνονται τα κλαδέματα. Τώρα θα μπαίνουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η σταδιακή φύτευση ανάλογα με το φυτό και τα δέντρα που πρέπει να μπουν. Έχουν ανοιχτεί τα αυλάκια για να μπουν οι σωληνώσεις και βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Οι εργασίες προχωράνε κανονικότατα. Προτιμήσαμε να κάνουμε τις εργασίες Σαββατοκύριακο που ήταν για τα κλαδέματα που έχει λιγότερη κίνηση περιμετρικά του κήπου. Κλαδέματα γίνονται και από τους δύο. Και από τον εργολάβο, κάποια ψηλά κλαδέματα με τον γερανό και από την υπηρεσία του Δήμου. Υπό την επίβλεψη πάντα των γεωπόνων του Δήμου. Οι γεωπόνοι του Δήμου είναι εκεί πέρα κάθε μέρα, επιβλέπουν, κάνουν τον προγραμματισμό. Ο κύριος Τσουπάκης τόνισε πως το έργο ξεκίνησε και θα τελειώσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Σημείωσε μάλιστα πως η ανακατασκευή του κήπου θα συνοδευτεί με τη διάνοιξη μιας νέας εισόδου από την οδό Πλουμιδάκη. Θα δείτε και τη λίμνη. Τώρα ετοιμάζονται, ξέχασα να σας πω ότι ξεκινάνε τώρα και η λίμνη να κατασκευάζεται. Είχαν βρει κάποια στιγμή κάποια μάρμαρα εκεί πέρα όπου αυτά έφυγαν. Δεν ήταν τίποτα, ήταν πολύ νεότερης χρονολογίας. Την ίδια ώρα κληθείς να απαντήσει για το αν είχαν παγώσει οι εργασίες τις προηγούμενες ημέρες. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος απάντησε. Εάν πάτε μέσα θα δείτε ότι οι περισσότερες εργασίες που γίνονται αυτή την περίοδο είναι κυρίως φυτοτεχνικές. Πιθανόν ο κόσμος να έχει αυτή την εντύπωση ότι δεν γίνονται εργασίες επειδή είναι φυτοτεχνικές και γίνονται πιο αθόρυβα, θα έλεγα. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, βαδίζουμε κανονικά, είμαστε σε επαφή με τον εργολάβο. Και μέχρι στιγμής φαίνεται να πηγαίνει καλά και είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κήπος σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα στα χρονικά πλαίσια θα είναι όχι μόνο θα είναι έτοιμος, αλλά θα είναι και αυτό που περιμένουμε. Ένας κήπος πολύ όμορφος. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 και ειδικότερα στις δράσεις στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.